Καλησπέρα, παιδιά, και καλώς ήρθατε στο καινούργιο επεισόδιο του Πανιωνίου, επεισόδιο νούμερο 13. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε δύο ματσάκια για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και να μπούμε γρήγορα και δυνατά με πάρα πολύ ανταγωνισμό στη διαδικασία των play-offs, όπου θα έχουμε αρκετά derby να παίξουμε και να δούμε αγώνες και εκεί πέρα. Τα δύο ματς της σημερινής ημέρας, του σημερινού επεισοδίου, είναι αυτά τα οποία οι περισσότεροι διαλέξατε στο προηγούμενο, στα σχόλια, και είναι τα ματς με τον Άρη και με τον Μπάτς Γιάννινα. Έχω παίξει κάποια ματς μόνος μου, έχουν γίνει και κάποιες μικρές κινήσεις ακόμα για το roster, διότι κάποιοι παίχτες θέλησαν να αποχωρήσουν λόγω μικρής συμμετοχής κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οπότε έπρεπε να καλυφθούν αυτές οι θέσεις και θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Να υπενθυμίσω, όπως κάνω σε κάθε βίντεο στην αρχή, πως αν σας αρέσει η δουλειά μου, το like σας είναι πάρα πολύ βοηθητικό και για το βίντεο αλλά και για το κανάλι γενικότερα, για να προωθήσει όλα τα υπόλοιπα βίντεο σε περισσότερο κόσμο, να δει περισσότερος κόσμος τη δουλειά μου, να την εκτιμήσει και να μπει στην παρέα μας αν το θέλει. Οπότε αυτός ο τρόπος είναι πάρα πολύ εύκολος από εσάς, από τη μεριά σας, να με στηρίξετε, να κάνετε και ένα share άμα θέλετε το βίντεο σε κάποιο φίλο σας που του αρέσει το Football Manager, για να έρθει και αυτός στην παρέα μας να παρακολουθήσει τα επεισόδια τα οποία πλέον λόγω δουλειάς είναι δύο φορές την εβδομάδα. Χορηγός δεν είναι άλλος από το enemba.com, εννοείται και σε αυτό το βίντεο αλλά και στο κανάλι γενικότερα, γιατί αν θες να αγοράσεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια πάρα πολύ φθηνά, δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από το marketplace του enemba.com, όπου υπάρχουν διάφοροι πολιτές οι οποίοι πουλάνε τα παιχνίδια τα οποία θες να αγοράσεις με την ασφάλεια του enemba.com και απόλυτη ασφάλεια αλλά και γρήγορη παράδοση των κλειδιών. Μπορείς να αγοράσεις σε πάρα πολύ καλές τιμές, αλλά αν θες χρησιμοποιείς και τον κωδικό Alex Morak πριν την πληρωμή για να πάρεις έξτρα 3% έκπτωση, η οποία προστίθεται συνολική σου γλιτώνει μέρος της προμήθειας του καρτών και του PayPal. Οπότε βγαίνεις κερδισμένος και εσύ, βοηθάς και εμένα στην προσπάθεια την οποία κάνω. Μην ξεχνάς ότι τον κωδικό Alex Morak μπορείς να το χρησιμοποιείς όσες φορές θες και για όποιο παιχνίδι θες, όχι μόνο για Football Manager, όχι μόνο για αθλητικά παιχνίδια, για όποιο παιχνίδι, είτε παλιό είτε νέο, θες να αγοράσεις. Πάμε να δούμε το βιντεάκι τους και επιστρέφουμε για να σας δείξω τι έκανα στα μάτς που χρειάστηκε να παίξω μόνος μου. Πριν πάμε όμως στα μάτς, ας δούμε λίγο πώς έχει, τι έχει αλλάξει στο roster όσον αφορά τη δομή του. Φέραμε τον Άντι Πελμάρ που τον είχατε προτείνει εσείς. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι αρκετά κοντός για center back, όμως ο Ρέτσος ήταν αυτός ο οποίος μου είπε πως θέλει να αποχωρήσει γιατί δεν έπαιζε, και η πρώτη μου κίνηση ήταν να φέρω τον Νικολάου, τον οποίο θέλουμε, και τον Νικολάου και τον Μαυροπάνο θέλουμε να τους φέρουμε στην ομάδα μας. Ωστόσο ο Νικολάου δέχτηκε προσφορά την ίδια στιγμή και από εμάς και από την Μπενφίκα και επέλεξε την ομάδα του Μπενφίκα, οπότε δεν θέλησα να πάω να ξοδέψω αμέτρητα χρήματα κάπου αλλού γιατί είναι χειμώνας, και πήγα και έφερα για δανεικό για 6 μήνες τον Άντι Πελμάρ, τον Γάλλο, για να καλύψει θέση του Ρέτσου. Εντάξει, είναι καλύτερος παίκτης από τον Ρέτσο, προφανώς θα παίξει και κάποια μάτς περισσότερα από ότι θα έπαιζε ο Έλληνας στόπερ. Όσον αφορά τη θέση του δεκαριού, ο Τάσο Μπακασέτας έκρινα πως καλύτερα θα τον εκμεταλλευτώ στη θέση του Σάντου Στάικερ και ήδη έχει αποδώσει καρπούς αυτή η επιλογή μου, γιατί σε 7 μάτς έχει 6 γκολ και 1 assist. Είναι ο ορισμός του Σάντου Στάικερ, ο Τάσο Μπακασέτας, και στην πραγματικότητα δηλαδή είναι αυτή η θέση του. Οπότε αποχώρησε ο Πέτρος ο Μάνταλος, ο οποίος πήγε δανεικός στα Δάμαστα. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων, γιατί δεν τον έκανε κάποιος πρόταση τώρα, αλλά το καλοκαίρι θα του κάνουν πρόταση για να αποχωρήσει. Έτσι κι αλλιώς, όπως σας είπα, το καλοκαίρι θα αποχωρήσουν αρκετός κόσμος. Ο Φορτούνης έχει ανεβάσει αρκετά την επίδοσή του στους τελευταίους αγώνες, μιας και έχει πλέον περισσότερο ανταγωνισμό στη θέση του. Και ο Πιούτζ επίσης έχει ανεβάσει την επίδοσή του στους τελευταίους αγώνες. Βέβαια, δεν αλλάζει κάτι στην άποψη την οποία έχω σχηματίσει για τον Ρίκη. Ο Ρίκη δεν ταιριάζει σε αυτή τη στιγμή στην ομάδα μου και στο σύστημα το οποίο θέλω να παίξω. Αν έπαιζα με Advanced Playmaker, που έχω να το κάνω 3 manager τώρα, 4 ίσως, θα ήταν μια εξαιρετική περίπτωση, όμως δεν παίζω έτσι. Κοιτάω κυρίως παίκτες οι οποίοι μπορούν να εκμεταλλευτούν τα επιθετικά τους προσόντα. Ο Ricky Pugge είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να εκμεταλλευτεί τα δημιουργικά του προσόντα, γιατί δεν έχει επιθετικά προσόντα γι' αυτό. Και αμυντικά έχει θεματάκια, όχι τόσο πολλά όσο τα επιθετικά, αλλά έχει θεματάκια εκεί πέρα.
Και για τη θέση του Μετζάλα που θα κάλυπτε ο Τάσο Μπακασέτας, έφερα τον Γρηγόρη τον Κάστανο. Δεν είναι κάτι τρομερό ο Γρηγόρης ο Κάστανος. Ξέρω ότι στο φετινό παιχνίδι είναι αρκετά καλό, τον προτιμάτε και αρκετοί και μου τον είχατε προτείνει στα σχόλια σε προηγούμενο βίντεο. Τον βρήκα δηλαδή μέσα από τη shortlist την οποία έχουμε φτιάξει. Όμως, αντίπαλός μου με είχε αποκλείσει μια φορά. Τώρα πρόσφατα κιόλας, με είχε αποκλείσει όταν βρισκόταν στη Mainz εκείνο το save, μόνος του. Μου είχε βάλει 2 γκολ στο ένα μάτς και 2 assist στο άλλο παιχνίδι και με απέκλεισε στο Champions League, στο Europa League, δεν θυμάμαι που ήταν. Οπότε, ναι, πιστεύω πως ναι μεν και αυτός ως Μετζάλα attack δεν έχει το finishing, αλλά έχει όλα τα υπόλοιπα, κάτι το οποίο θα τον βοηθήσει αρκετά. Έτσι κι αλλιώς, εντάξει, κατά πάσα πιθανότητα θα φύγει κι αυτός ή το καλοκαίρι ή το χειμώνα της επόμενης σεζόν. Μπορεί να πάει ιδανικό στο καλοκαίρι, θα δούμε πώς το κάνουμε. Δεν είναι παίκτες αυτοί οι οποίοι θα παίξουμε Champions League με αυτούς. Καλοί παίκτες, ok, αλλά έχουμε και το reputation και τα χρήματα να φέρουμε καλύτερους από αυτούς. Και όπως είπαμε, θα φέρουμε το καλοκαίρι. Οπότε κάντε λίγο υπομονή, γιατί το roster θα αλλάξει ριζικά το καλοκαίρι. Θα μείνουν κάποιοι Έλληνες, όπως για παράδειγμα θα μείνει ο Παπέτιος Καλβίνη, θα μείνει ο Αλεξανδρόπουλος, θα μείνει ο Σουρλής γιατί τον αγαπάω, θα μείνει ο Γκάλιξεν, θα μείνει ο Τάσο Μπακασέτας, θα μείνει ο Γιώργος Μασούρας γιατί είναι και homegrown και βοηθάει, θα μείνει ο Λούκα. Και οι υπόλοιποι, οι περισσότεροι θα αλλάξουν όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει το όλο πράγμα. Νομίζω πως βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή πορεία του save μας. Τώρα, στα μάτς που έπαιξα μόνος μου. Λοιπόν, το είχαμε αφήσει στο προηγούμενο μάτς με τη Βέρεια. Εδώ το είχαμε σταματήσει. Και κερδίσαμε τον Αστέρα Τρίπολης 1-0. Βασικά και με τον Αστέρα Τρίπολης είχαμε δει, άκυρο. Και κερδίσαμε 8-0 το Παναθηναϊκό, ένα τρομερό μάτς στο ντεμπούτο του... Όχι ντεμπούτο, στους πρώτους αγώνες του Ρόναλντ Κούμαν με την φόρμα του Παναθηναϊκού. Ήμασταν καταιγιστικοί, δεν ήταν καθόλου καλός ο Παναθηναϊκός. Κυρίως η άμυνά του είχε βαθμολογίες κάτω από 6, οπότε γι' αυτό προήλθε και το 8-0. Ή οι βαθμολογίες προήλθαν από το 8-0, δεν ξέρω τι από τα δύο ισχύει. Ο Γκάλιξεν έβαλε το γκολ, ένα γκολ, ο Τάσο Μπακασέτας έβαλε 3 γκολ hat-trick και εκεί πέρα ένιωσα πραγματικά ότι επιτέλους έχω ένα σαντου striker. Ο Κώστας Φορτούνης πέτυχε 2 γκολ, ο οποίος μπήκε αλλαγή στη θέση του Τάσου Μπακασέτα, ο οποίος κουράστηκε και έβαλε γκολ στο 62 και στο 76. Ο Μασούρας έβαλε στο 81 και ο Σωτήρης ο Αλεξανδρόπουλος σκόραρε απέναντι στην παλιά ομάδα το 90-2 με σούτ έξω από την περιοχή. 5-2 την ΑΕΚ, όπως βλέπετε στα ντέρμπι και με τις ομάδες τις οποίες είναι πιο καλές και παίζουν πιο ανοιχτά, τα πάμε αρκετά καλά. Εντάξει, με τον Ολυμπιακό είναι ντέρμπι τα ματσάκια βέβαια. Παπέτη, Φορτούνης, hat-trick, γιατί αν θες να κάνεις το Φορτούνη να παίξει καλά, βάλει να παίξει απέναντι στην ΑΕΚ, εννοείται. Και Βασίλη Σουρλής, τα γκολ. Ο Κονατέ και ο Γκουίρι μείωσαν την ΑΕΚ, η οποία δεν είχε στη βασική της ενδεκάδα τον Ίσακ, ο οποίος ήταν τραυματίας εκείνη την περίοδο. Για τα προημιτελικά του κυπέλου κερδίσαμε 4-0 τον Αστέρα Τρίπολης στη Νέα Σμύρνη με Μασούρα, 2 γκολ του Σκαλβίνη και 1 του Λούκα. 1-1 με τον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα, με Κρέσβουελ να ανοίγει το σκορ με απευθείας εκτέλεση φάουλ για τον Ατρόμητο. Τζόρτζιο Σκαλβίνη να εσφαλίσει το 65 και να αποβάλλεται εν τέλει στο 74 με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και ολοκληρώσαμε το μάτς με 10 παίκτες και πήραμε το βαθμό, μια χαρά είναι. Και 5-3 στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης στον Αστέρα Τρίπολης, με Μάρκος Πάουλο για τον Αστέρα να πετυχαίνει 2 γκολ, τον Γιόνι να πετυχαίνει άλλο ένα, Λούκα Αρέτσο, 2 γκολ ο Μπακασέτας και ένα ο Κάστανος, το πρώτο του γκολ δηλαδή με τη φανέλα του Πανιωνίου. Για αυτό το 3-5, έτσι κι αλλιώς είχαμε περάσει από τον πρώτο αγώνα. Συνολικό σκορ 9-3 σε μια σειρά η οποία οι φίλαθλοι φορτάσανε γκολ. Τώρα περιμένουμε να μάθουμε αντίπαλό μας για τα ημιτελικά του κυπέλου και να παίξουμε φυσικά το μάτς με τον Άρη και το μάτς με τον Μπας Γιάννα που θα δούμε στο επεισόδιο. Ενδιάμεσα θα παίξω και όλα τα υπόλοιπα ματσάκια με τελευταία αγωνιστική να παίζουμε απέναντι στον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης και η βαθμολογία είναι στο συν 4 είμαστε πλέον. Στους 48 εμείς, στους 44 ο Ολυμπιακός, στους 36 η ΑΕΚ, στους 34 ο Πανατολικός, στους 34 ο ΠΑΟΚ και στους 33 ο Παναθηναϊκός. 6 αγώνες έχουν απομείνει ακόμα για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Λογικά αυτοί οι 6 είναι που θα μπουν στα play-off. Κοντά είναι η Βέρεια και ο Αστέρας Τρίπολης, πάρα πολύ μακριά. Ο Ατρόμητος δεν ελπίζει πλέον για κάτι παραπάνω από το να σώσει τη χρονιά του. Βόλος και Λαμία είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Με ένας από τους δύο θα πέσει απευθείας, ο άλλος θα πάει στα μπαράζ. Ο Πας Γιάννα και ο Άρης και ο Λεβαδιακός, αλλά και ο Ατρόμητος, νομίζω πως έχουν σώσει τη χρονιά πολύ άνετα από νωρίς. Δεν θα κινδυνεύσουν, δεν θα έχουν πρόβλημα. Για τα ημιτελικά του κυπέλου, βρισκόμαστε εμείς. Στα ημιτελικά του κυπέλου, ο Πας Γιάννινα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στα πέναλτι, ο Πανετολικός που απέκλεισε τον Ατρόμητο και ο Ολυμπιακός ο οποίος απέκλεισε την Κηφισιά, είχε το πιο εύκολο έργο από όλους. Οπότε, αυτά για το save, αυτά γίνονται στο εικονικό μας κόσμο, σε αυτό εδώ
σε αυτήν εδώ τη σειρά και πάμε να παίξουμε απέναντι στον Άρη. Απέναντι στον Άρη, όπου θα πάμε στα αποδυτήρια της Νέας Μύρνης για να ανακοινώσουμε την εντεκάδα και τα λέμε στον αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί. Πανιώνιος Άρης λοιπόν στο δημοτικό γήπεδο. Όχι δημοτικό γήπεδο, δεν είναι δημοτικό γήπεδο, είναι γήπεδο Νέας Μύρνης, γήπεδο Πανιωνίου. 1.91 ο Άσος, 3.60 το Χ και 3.60 το διπλό. Ο προπονητής του Άρη, ο Μπρούνο Ιρλές, ο οποίος είναι Γάλλος. Μπορεί να μην διαβάζει Ιρλές βέβαια στα γαλλικά. Είναι προπονητής της Τρουά στην πραγματικότητα. Όχι κάτι τρομερό στην καριέρα του, η αλήθεια είναι. Με πολλά χρόνια στη Μονακό σε διάφορους ρόλους. Ο διαιτητής είναι ο κύριος Μένιος Κουτσιάφτης, ο οποίος έχει 8 μάτς φέτος, μία κόκκινη κάρτα και 22 κίτρινες. Οι απουσίες για εμάς είναι μοναδική και μία του Παντελή του Χατζηδιάκου, ο οποίος είχε ένα τραυματισμό στο γόνατο, ενώ ο Τζόναθαν Κλάους που είναι τιμωρημένος για τον Άρη απουσιάζει, όπως και ο Αλεσάνδρου Μπουοντζόρνο, ο οποίος είναι και αυτός τραυματίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε ενδεκάδες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μιας και όλα τα ελληνικά μάτς είναι τηλεοπτικά, όπως και στην πραγματικότητα δηλαδή, τα δείχνει τηλεόραση πάντα. Με Βάντερβουτ, Ματεουζίνιο, Σκαλβίνη, Παπέτη, Γιαννούλη στην άμυνα. Πιούτζ, Αλεξανδρόπουλο, Γκάλιξερ, Μπακασέτα στη μεσαία γραμμή. Λούκα Ρέτσο στην κορυφή. Στο 4-4-2 του Ιρλές είναι ο Πατσέκο, είναι ο Ζάλντουα, είναι ο Έρλιτς, ο Μποντζόρνο, ο οποίος ναι, μεν είναι αμφίβολος, αλλά αγωνίζεται κανονικότατα. Τεσσαρόνι, Ρόδρι, Γκρίλιτς, Αλμουζράτη, Ταΐτ, Μπουμπακάρ Καμαρά και Μανουέλ Λαντζίνι στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα του Άρη. Ένα πανοραμικό πλάνο της Νέας Μύρνης, όπως βλέπετε, στην κεντρική κερκίδα με την σκεπαστή από πάνω και το match ξεκινάει. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, κάτσε χαμηλό σε λίγο την ταχύτητα, γιατί όπως σας έχω πει, μόνος μου παίζω λίγο πιο γρήγορα το match για να βγάζω περισσότερο υλικό. Κλέβουμε την μπάλα, Γιαννούλης ανεβαίνει από το κεντρικά. Η μπάλα φτάνει στο Λούκα από ένα τάκλιν. Αυτός δίνει στον Αρέτσο, ο οποίος δεν μπορεί να σουτάρει. Στρώνεται στον τάσο τον Μπακασέτα, ο οποίος την ώρα που πήγε να σουτάρει δέχτηκε ένα μαρκάρισμα, το οποίο μάλλον βρήκε το πόδι του. Θα δούμε τι θα πει το VAR, αν αυτό το τάκλιν βρήκε το πόδι του τάσου τον Μπακασέτα ή την μπάλα. Και θα υπάρχει δηλαδή πέναλτι στο δεύτερο λεπτό, το οποίο ο κ. Κουτσιάφτης το βλέπει στο VAR και το παίρνει πίσω. Δεν υπάρχει πέναλτι. Κανένα πέναλτι για τον κύριο Κουτσιάφτη. Η φάση συνεχίζεται ως φάουλ επιθετικό και έτσι το 0-0 παραμένει στο match. Στο 13ο λεπτό λοιπόν έχουμε φτάσει με ένα φάουλ του Λαντζίνη, ο οποίος θα φέρει την μπάλα στην περιοχή, απομακρύνει ο Παπέτη, κυνηγάει την μπάλα ο Καμαρά, ο οποίος έχει πάει λίγο στα αριστερά τώρα. Μποντζόρνο κλείστηκε, δεν έχει επιλογές, δίνει στον Γκρίλιτς. Εκείνος γυρνάει την μπάλα πίσω στον Πατσέκο. Ο Πασέκο βρίσκει το Σκαλβίνι, ο οποίος δίνει στο Ματεουζίνιο που δεν παίζει καλά στα τελευταία μάτς. Μπακασέτας βρίσκει χώρο, δίνει τον Αρέτσο, ο οποίος θα σκοράρει για το 1-0 στο 16ο λεπτό. Ο Ματίας Αρέτσο, πρώτο του γκολ μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι. Έλειπε και με την εθνική K23 της χώρας του, οπότε απουσίασε σε κάποια μάτς τα οποία κάλυψε ο Μασούρας, γιατί έλειπε και ο Βάργκας ταυτόχρονα. Οπότε επιστρέφει με γκολ. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάνει καλή χρονιά ο Αρέτσο. Γενικά από άποψη γκολ δεν κάνουμε τρομερή χρονιά. Δηλαδή ο πρώτος μας σκόρερ είναι ο Λούκα με 12 γκολ, τα οποία 12 γκολ σε άλλες μου ομάδες ο Φόρμου τα έχει Οκτώβρη μήνα και τώρα εμείς έχουμε φτάσει οι αρχές Φλεβάρι. Σκαλβίνι, Πιούτς, Μπακασέτας δίνει στον Παπέτη, ο Παπέτης στον Γκάλιξεν. Εκείνος αλλάζει το παιχνίδι εντελώς για τον Ματεουζίνιο. Κλείστηκε, δίνει με τα κουνάκι στον Πιούτζ. Ωραία η πάσα του Πιούτζ στον Λούκα. 2-0 από τον Λορέντζο Λούκα, τον Ιταλό, που φτάνει τα 13 γκολ. Ο Πιούτζ το έχει αυτό το πράγμα. Έχει τρομερή αντίληψη του χώρου και του γηπέδου. Τρομερή πάσα. Δεν είναι για αυτό το οποίο παίζω εγώ, για αυτό το οποίο θέλω να παίξω εγώ. Θεωρητικά μπορεί να παίξει DLP στο support που τον έχω, το κεντρικό half. Αλλά θέλω ο DLP support μου να έχει και λίγο tackling, έτσι ώστε να μπορεί να κόβει και λίγο τους επιθετικούς, γιατί οι άλλοι δύο είναι με τζάλες. Γενικά και σε διάδα προτιμώ ο DLP μου να έχει tackling και ας μην το ζητάει το support σε συγκεκριμένο ρόλο. Θέλω να έχει tackling να μπορεί να κόβει. Αρέτσο σε ένα φάουλ εδώ αρκετά μακριά, δεν νομίζω πως θα απειλήσει και όντως δεν απειλήσε. Το 2-0 παραμένει στο ημίωρο, έχουμε φτάσει πλέον. Ο Ολυμπιακός είναι στο 0-0 στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό με ένα χαμένο πέναλτι του Ραφίνια στο 19ο λεπτό που είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, δεν τα κατάφερε. Και με αυτόν τον τρόπο το εκμεταλλευόμαστε πλήρως για να πάμε στο συν 6 μέχρι στιγμής.
Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια το ντέρμπι αιωνίων της χώρας μας. Για να δούμε εδώ πέρα τι θα κάνουμε, αν θα κάνουμε κάποια αλλαγή. Ο Αλεξανδρόπουλος δεν παίζει πάρα πολύ καλά, έχει και την κίτρινη κάρτα. Καλό είναι λίγο να τον προστατέψουμε, οπότε θα περάσει ο Κάφτανος στη θέση του και θα βγει και ο Γκάλιξεν για να περάσει ο Σουρλής. Δύο αλλαγές λοιπόν. Μπαμ μπαμ, κυρίως επειδή θέλω να προστατέψω τον Αλεξανδρόπουλο, μην πάρει κάποια κάρτα και δεύτερη δηλαδή και αποβληθεί και γίνει ροντέο το μάτς. Και επειδή εδώ τρομερό το γκολ του Λαντζίνη, αν μη τι άλλο, ο Μανουέλ Λαντζίνη έχει αυτή την ποιότητα για να βάζει τέτοια γκολ. 2-1 μειώνει ο Άρης στο 50 λεπτό με πολύ ωραίο σουτ του Μανουέλ Λαντζίνη έξω από την περιοχή. Ο Βάντερμπουργκ δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα εκεί που πήγε η μπάλα. Και ναι, έβγαλα και τον Γκάλιξεν γιατί είχε κουραστεί πάρα πολύ. Ο Σουρλής βέβαια και αυτός έχει κάποια σκαμπανεβάσματα μέσα στη χρονιά, απλά τον θέλω γιατί είναι το, ας πούμε, το πουλέν μου σε αυτήν την ομάδα θα είναι. Κάπως έτσι το σκέφτομαι, παιδί μου, να έχω κι εγώ ένα πουλέν σε αυτήν την ομάδα και να λέω εκεί θα τον στηρίζω, να έρχεται από τον πάγκο, καμιά αλλαγούλα, που και που, ξέρετε τώρα. Θα βγει και ο Παπέτη για να περάσει ο Στεργίου, να παίξει στη θέση του. Θα βγει και ο Ματεουζίνιο για να έρθει ο Σάλιακας, ο οποίος, όπως βλέπετε, ο Ματεουζίνιο συνεχίζει να μην κάνει καλές εμφανίσεις. Κάνει και κακές προπονήσεις, μάλιστα. Πέφτουν του θετικά του Ματεουζίνιο. Δεν έχει κουμπώσει καθόλου με την ομάδα μας. Δεν του ταιριάζει καθόλου από ό,τι φαίνεται ο ρόλος του complete wingback, το οποίο υπάρχει σε αυτό εδώ το σύστημα το οποίο παίζω. Δεν θέλω να το αλλάξω γιατί είναι σημαντικό το να είναι complete wingback. Τα άκρα μας εδώ, Σουρλής έχει την ευκαιρία να σκοράρει, δεν θα τα καταφέρει. Το 2-1 θα παραμείνει στο 24ο λεπτό. Όπως σας είπα, δεν θέλω να αλλάξω τα back μου από complete wingbacks σε απλά wingbacks, γιατί είναι σημαντικά να παίζουν όλη την πλευρά και να είναι ακόμα πιο επιθετικά από ότι είναι τα απλά wingbacks. 2-1 στο 86 με ένα corner του Puge. Έχει καλές εκτελέσεις, αυτή τη φορά δεν ήταν όμως ιδιαίτερα καλή. Και ο Γιαννούλης. Γενικά δεν έχω βρει back τα οποία... Βασικά είναι ο ρόλος νομίζω, επειδή γενικά δεν τα προτιμώ τα complete wingbacks. Νομίζω πως είναι ο ρόλος αρκετά. Να βάλω τον Μπελμάρ να παίξει αριστερά για να είμαστε καλύτερα αμυντικά. Δεν έχω... Πρέπει να είναι ο ρόλος του complete wingback. Έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή σε κάποιο μάτι μπορεί να είναι τρομερός και σε κάποια μάτια να μην του βγει καθόλου το παιχνίδι και να είναι πολύ κακό το rating του. Πρέπει να είναι ο ρόλος γιατί δεν τον προτιμώ συχνά το συγκεκριμένο ρόλο. Βασικά δεν τον προτιμώ ποτέ. Πάντα με wingbacks παίζω. Κάποτε παίζαμε fullbacks. Πλέον παίζω μόνο με wingbacks. Την νίκη την πήραμε. Με την ψυχή στο στόμα. Θες να το πεις έτσι. Ναι. Βέβαια τα στατιστικά είναι υπερβολικά υπέρ μας. Σε καμία περίπτωση δεν άξιζε κάτι παραπάνω ο Άρης πέρα από τον γκολ, από τον γκολ το οποίο πέτυχε. Εμείς αξίζαμε και περισσότερο γκολ. Ίσως και ένα ακόμα, ένα-δύο ακόμα να μπορούσαμε να τα διεκδικήσουμε αφού τα αξίζαμε. Δεν τα καταφέραμε. Δεν πειράζει. Το 2-1 είναι καλό αποτέλεσμα. Μας δίνει 3 βαθμούς. Είτε μισό 0, είτε 1-0, είτε 2-1, είτε 3-2. Όποιο σκορ και να είναι, όταν είναι υπέρ σου, είναι απλά 3 βαθμοί. Συνεχίζουμε την πορεία μας στο πρωτάθλημα. Να δούμε τι κάνανε οι υπόλοιποι στην αγωνιστική αυτή, την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Να δούμε τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό πόσο ήρθε το μάτς εκείνο. Ελπίζω να κέρδισε ο Ολυμπιακός, να πω την αλήθεια, γιατί θέλω να έχει ανταγωνισμό. Κέρδισε με το Ρασπαντόρι στο 51. Λαμία Λεβαδιακός 2-3. Ο Λεβαδιακός κάνει ακόμα μία νίκη. Η Λαμία παραμένει πλέον στην τελευταία θέση ξανά. Και η διαφορά της δεν είναι πλέον 3 βαθμούς από το Βόλο, είναι 6 βαθμοί από το Βόλο. Ο οποίος Βόλος κέρδισε τον Ατρόμητο 1-0 με τον Αρανού. Πανετολικός Βέρεια 2-1 με Φερνάντες και Μαζοπούστ να σκοράρει τον Πανετολικό. Οι Μπάνιες για τη Βέρεια. Και Παζιάννα ΑΕΚ 1-3. Περαία η μείωση για τον Παζιάννα. Ίσακ, Τεφρούτος και Ζούκιτς τα γκολ της ΑΕΚ. Η Βέρεια είναι σε πραγματικά ελεύθερη πτώση. Το μάτς του Αστέρα Τρίπολης με τον ΠΑΟΚ αναβλήθηκε γιατί είχε έντονη βροχόπτωση στην Τρίπολη. Εντάξει, συχνό φαινόμενο για την Τρίπολη μιλάμε τώρα, που μπαίνεις σε ένα τούνελ με ηλιόλου στο καιρό και βγαίνεις με χαλάζι. Εντάξει, οκ, okay, κλασικά πράγματα. Αναβλήθηκε εκείνο το μάτς, οπότε θα παιχτεί κάποια στιγμή ενδιάμεσα στις επόμενες αγωνιστικές. Οπότε συνεχίζω για να παίξω μόνος μου και τα ημιτελικά του κυπέλου, αλλά και τα υπόλοιπα ματσάκια, και τα λέμε πριν το μάτς με τον Παζιάννα για να δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, αφού παίξαμε με τον Άρη, στη συνέχεια έπρεπε να πάμε στη Λιβαδιά να τσιμπήσουμε κανένα σουβλάκι έτσι πριν τον αγώνα και να κερδίσουμε 5-2 την τοπική ομάδα του Λεβαδιακού. Ο Γρηγόρης ο Κάστανος έκανε το καλύτερο του μάτς με την φανέλα μας, με 3 γκολ, στο 1ο, στο 30ο και στο 35ο λεπτό.
ο Ρόμπιν Κουασόν και ο Βαντίγιο μειώσανε για την ομάδα του Λεβαδιακού και ο Ματίας Αρέτσο πρόσθεσε άλλα δύο γκολ συγκομιδή μας για να κάνουμε το 5-2 που ήταν και το τελικό σκορ. Εύκολη επικράτηση επί της Λαμίας. Λαμία και Βόλος είναι από τις χειρότερες ομάδες στην κατηγορία. Βασικά όχι από τις χειρότερες, οι χειρότερες ομάδες στην κατηγορία, κυρίως η Λαμία δηλαδή. Ανοίξαμε το σκορ με τον Αρέτσο στο πρώτο λεπτό. Σκαλβίνι, Λούκα, Φορτούνης, άλλα δύο γκολ. Και ένα αυτό γκολ από τον Κάσα Σόλα για την Λαμία διαμόρφωσαν αυτό το 6-0. Κερδίσαμε στον πρώτο ημιτελικό τον Πανετολικό στο Αγρίνιο με 2-0. Με Αρέτσο και Σουρλί να πετυχαίνουν τα γκολ. Και κάναμε πολύ μεγάλο, πήραμε πολύ μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στον μεγάλο τελικό που είναι και ο στόχος μας να κάνουμε το double και με το Βόλο στο γήπεδο Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη κερδίσαμε 2-0 με Λούκα και Σκαλβίνη στο 32 και στο 71. Έτσι η διαφορά μας από τον Ολυμπιακό πλέον είναι στους 9 πόντους, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας. Στους 60 είμαστε εμείς, στους 51 είναι ο Ολυμπιακός, στους 44 ο ΠΑΟΚ, 43 η ΑΕΚ, 40 ο Πανετολικός, 37 ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος μαζί με τον Παναθηναϊκό δίνουν τη μάχη τους αυτές τις δύο τελευταίες αγωνιστικές για το ποια ομάδα θα μπει στα play-off, ποια ομάδα θα μείνει στα play-out, χωρίς όμως να κινδυνεύει. Ο Βόλος είναι στους 16 πόντους, η Λαμία είναι στους 10. Αυτές είναι οι δύο ομάδες οι οποίες συνεχίζουν και παραμένουν στην ουραγή στην κατηγορία, στις δύο τελευταίες θέσεις. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν ανοίξει πλέον τη διαφορά τους και δεν έχουν πρόβλημα, όπως είπαμε και, στο προηγούμενο κλιπάκι που είδαμε. Τώρα με τα Γιάννενα στη πόλη των Ιωαννίνων με τον Μπας Γιάννηνα, αντίπαλο στους Ζωσιμάδες. Οπότε πάμε στα αποδυτήρια να ανακοινώσουμε την εντεκάδα και τα λέμε στον αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί. Μπας Γιάννηνα Πανιώνιος λοιπόν στους Ζωσιμάδες των Ιωαννίνων με την ομάδα του Ηρακλή Μεταξάνα είναι το outsider σε αναμέτρηση 3.75 ο άσος, 3.60 το χ και 1.83 το διπλό. Ο διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Τάσος Σιδηρόπουλος, ο οποίος διαιτητεύσει 5 παιχνίδια φέτος μόνο, με καμία κόκκινη κάρτα και 18 κίτρινες κάρτες. Οι απουσίες για τα Γιάννενα είναι 2, με τον Ουνάι Λόπεζ και τον Ντόμενεκ να απουσιάζουν. Θα δούμε και τις ενδεκάδες μας. Εμείς δεν έχουμε κάποια απουσία στον αγώνα αυτόν. Οπότε, μιλάμε εδώ πέρα στα παιδιά και πάμε να δούμε τις ενδεκάδες μας στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος είναι και σχετικά παγωμένος. Έχει αρκετό πάγο στους Ζωσιμάδες των Ιωαννίνων. Θα δούμε πώς θα κυλήσει το μάτς βέβαια. Μείον 4 βαθμούς στις 3 η ώρα το μεσημέρι, αρχές Φλεβάρι. Και 4-4-2 για τον Μεταξά με Ντομενέκ, Ροζάς, Καζάλε, Ζαμπάιο, Αϊντνούρι, Σόρο, Φανχίνκελ, Πέρετς, Μπερετών Δίας, Λούκας Μπογιέ και Ζίρξη στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα των Ιωαννίνων. Βάντερβουρτ, Ματεουζίνιο, Σκαλβίνι, Παπέτη, Γιαννούλης. Στην αμυνά μας, Κάστανος, Πιούτζ, Γκάλιξεν, Μπακασέτας, Λούκα και Αρέτσο στην δικιά μας ενδεκάδα. Για να δούμε τι θα δούμε στο σημερινό, σε αυτό το μάτς εδώ πέρα το οποίο παίζουμε. Οπότε να δώσουμε μια ενθάρρυνση στους παίχτες μας. Το 10ο λεπτό έχουμε φτάσει με ένα φάουλ του Κάστανος, το οποίο απομακρύνεται. Να ρίξω λίγο την ταχύτητα γιατί ήταν από τα μάτς που έπαιζα μόνος μου και μπήκε ένα γκολ, το οποίο για να δούμε πώς μπήκε. Ο Κάστανος έκανε το φάουλ, η κεφαλιά από τον Πιούτζο, ο Λούκα κατέβασε, γύρισε για τον Γκάλιξεν στην καρδιά της περιοχής, ο οποίος κατάφερε και σκόραρε 0-1. Ανοίξαμε το σκορ πολύ ωραία με τον Τομπάιας Γκάλιξεν. Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην έδρα του με τον Λεβαδιακό, ο οποίος στους τελευταίους αγώνες φαίνεται να παίζει καλά. Εντάξει, εμείς τον κερδίσαμε, αλλά μας έβαλε δύο γκολ, ήταν ανταγωνιστικός. Ροζάς, Φανχίνκελ, Ροζάς από τα δεξιά, Φανχίνκελ, Σαμπάιο, γυρνάει την μπάλα πίσω στον Ντομενέκ, ο οποίος παίζει, ήταν τραυματίας, απλά δεν είναι, ήταν στο 100%, στο 100% του, οπότε γι' αυτό βρίσκεται στην δεκάδα όμως. Γκάλιξεν δίνει στον Λούκα, εκείνος κατεβάζει. Σπάει την μπάλα δεξιά για τον Ματεουζίνιο. Κάστανος, ωραία η παλιά για τον Γκάλιξεν. Γιατί 2-0 δεν θα το καταφέρει ο Νορβηγός. Ο Ντομενέκ μάζεψε και δίνει συνέχεια με το βολέ του. Ο Κάστανος ξανακατεβάζει. Ο Ντίας του κλέβει την μπάλα, δίνει στο Ζίρξη. Ο Πέρετς και ξανά ο Ζίρξη κάνει την μπάλα. Σόρο, η παλιά, ωραίο 1-2. Τρομερό ο passing game για την ομάδα του, των Ιωαννίνων με Πέρετς, Μπογιέ, Ντίας. Το goal θα ελεγχθεί για το offside αν υπάρχει VAR, μέσα από το VAR. Υπάρχει offside, σωστά.
από το goal του Ben Brereton Diaz. Βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει offside από την πάσα του Σόρο στον Μπογιέ και δεν μετράει η φάση ως μη γενόμενη, στην αρχή της δηλαδή, στην πρώτη πάσα. Στο 38 είμαστε, Γιαννούλης, ο Αρέτσο κατεβάζει, δίνει ξανά στο Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης κερδίζει κάποια μέτρα, κλείνεται, δίνει στον Αρέτσο, εκείνο στον Γκάλιξεν, στον Πιούτζ, ο οποίος θα κάνει το σούτ και θα πετύχει το 0-2. Να το δεύτερο γκολ του Ρίκι Πιούτζ τη σεζόν με τη φανέλα του Πανιωνίου. 0-2 στο 38 με τον Ισπανό, Καταλανό βασικά, πιο σωστά να το λέμε, μέσο, ο οποίος πετυχαίνει το δεύτερο του προσωπικό γκολ τη φετινή χρονιά. Δεν είναι σκόρερ, είναι όμως δημιουργός. Έχει τις δεύτερες, είναι ο δεύτερος στις περισσότερες assist μας τη φετινή χρονιά πίσω από τον Γκάλιξεν. Λούκα, Κάστανος. Η πάσα δεν είναι καλή. Ο Μπρένιντον Δίας έδωσε για τον Αϊτνούρι. Ο Δίας δίνει ξανά στον Αϊτνούρι, ο οποίος ανεβαίνει. Ζίρξη, έχει ανέβει πολύ ο Δίας. Ο Ζίρξη πάει μόνος του και θα κάνει και ένα σουτ. Πολύ ωραία η προσπάθεια του μέχρι και το σουτ. Το σουτ δεν ήταν τόσο πετυχημένο, η αλήθεια είναι. Έτσι το 0-2 θα παραμείνει. Στο 45 λεπτό ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο με εμάς να βρισκόμαστε με δύο τέρματα μπροστά και να κερδίζουμε. Πολύ καλά πηγαίνει το match. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά, από την προσπάθειά τους. Σε ένα παγωμένο γήπεδο, αρκετά, που δυσκολεύει την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών μας. Αλλά τα πάμε αρκετά καλά. Ο Ολυμπιακός κερδίζει και αυτός. Θετικό για τον ανταγωνισμό μας στο πρωτάθλημα. Το συνενέα παραμένει, όπως έχει αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Ο Ροζάς δίνει στον Μπογιέ, Φαν Χίνκελ. Γυρνάει την μπάλα πίσω στον Καζάλε. Πέρετζ κλείστηκε, δίνει στον Αϊτνούρι από τα αριστερά. Ο Αϊτνούρι κερδίζει πολλά μέτρα, τον επιτηρεί όμως ο Ματεουζίνιο. Κλέβουμε την μπάλα, Κάστανος από τα δεξιά, ο Κάστανος ανεβαίνει. Κλείστηκε όμως, Ματεουζίνιο του προσφέρει τη βοήθεια. Ματεουζίνιο θα βγάλει τη σέντρα, θα τη βγάλει τη σέντρα για την κεφαλιά του Αρέτσο, η μπάλα στο δοκάρι. Έχει ανέβει πάρα πολύ ο Αρέτσο τον τελευταίο καιρό και πλησιάζει αρκετά τον Λούκα στα γκολ. Βέβαια σε αυτό το μάτι δεν παίζει καλά, αλλά σας λέω γενικά τον έχει πλησιάσει αρκετά. Νομίζω δύο γκολ διαφορά έχουν πλέον. Αρέτσο δίνει στον Γιαννούλη από τα αριστερά, ο Γιαννούλης κλείστηκε. Δίνει στον Γκάλιξεν, ο Αρέτσο κατεβάζει, θα κάνει το σουτ μέσα στην περιοχή, αλλά αυτό πέρασε out, δεν απείλησε. Ένα corner τώρα με τον Ρουίζ, η κεφαλιά από το Σαμπάιο ή από το Ζίρξη. Ένα από τους δύο ήτανε, γιατί πήγαν και οι δύο προς την μπάλα. Θα περάσει out. Πάμε για τις αλλαγές μας. Γιαννούλη θα βγει και θα περάσει ο Πελμάρ. Ήταν αριστερό μπακ. Ο Μπακασέτας θα αποχωρήσει και αυτός για να μπει ο Μπατουρίνα. Και ο Μπακασέτας έχει πέσει λίγο στους τελευταίους 5 αγώνες σε σχέση με το πώς είχε ξεκινήσει τη δεύτερη θητεία στην ομάδα. Πιούτζ, Πελμάρ, ξανά Πιούτζ, Γκάλιξεν, κλείστηκε. Παίζει το 1-2 με τον Ισπανό, με τον Πιούτζ. Πελμάρ, Γκάλιξεν, πολύ ωραία. Ο Πελμάρ πρέπει να βγάλει μια καλή σέντρα. Είναι καλή σέντρα για το κεφάλι του Λούκα, συστημένη 0-3. Με τον Λορέντζο Λούκα να πετυχαίνει το 16ο του γκολ φέτος και παραμένει πρώτο σκόρερ της ομάδας μας. Πολύ μεστή σεζόν από τον Λορέντζο Λούκα. Δεν έχει σπάσει το ταβάνι του σε καμία περίπτωση. Δεν έχει πιάσει τα στάνταρ που μπορεί να πιάσει στο παιχνίδι. Αλλά κάνει μια αρκετά καλή εμφάνιση τη φετινή χρονιά. Μην ξεχνάμε ότι είναι και η πρώτη του, έτσι, και θα υπάρχουν κι άλλες. Γιατί τον προορίζω για βασικό μας φόρο ακόμα και για το Champions League. Ο Σάλιακας θα περάσει θέση του Ματεουζίνιο και θα βγει και ο Αρέτσο για να περάσει ο Μασούρας. Και αυτό με του χρόνου να φτιάξω ένα πολύ ωραίο δίδυμο στην επίθεση. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Αρέτσο στην ομάδα. Γιατί αυτό το consistency, το κόκκινο consistency τον επηρεάζει αρκετά την απόδοσή του. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί βέβαια το πράγμα. Σκέφτομαι να φτιάξω ένα δίδυμο κοντού ψηλού του χρόνου. Όταν λέω κοντού εννοώ γύρω στο 80-81. Μια ιδανική τέτοια περίπτωση είναι ο Πάτσο Ντάκα, ένας φίλος τον πρότεινε στα σχόλια στο προηγούμενο επεισόδιο και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί τον έχω ξαναχρησιμοποιήσει, μου έχει κάνει παπάδες, οπότε θεωρώ πως ένα δίδυμο ενός αρκετά αλτικού αλλά κοντού σχετικά ποδοσφαιριστή, αλλά όχι πάρα πολύ κοντού όπως ο Ντάκα, αλλά πάρα πολύ γρήγορου, μαζί με έναν αρκετά γρήγορο για το ύψος του Λορέντζο Λούκα, ο οποίος είναι όμως και πάρα πολύ ψηλός και πολύ ικανός και με την μπάλα στα πόδια και με το κεφάλι και γενικότερα να δημιουργεί και να εκτελεί. Νομίζω ότι αυτό το δίδυμο θα ήταν εξαιρετικό. Ολοκληρώθηκε το match με 3-0 υπέρ μας. Πήραμε την νίκη στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στον Πας Γιάννινα. Και πάμε να δούμε τι έγινε στα άλλα match της αγωνιστικής. Ο Αστέρας Τρίπολης έχασε από τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της έκτης θέσης. Πλέον μία αγωνιστική πριν το τέλος, οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες. Ο Αστέρας προς το παρόν έχει
έχει την, την ισοβαθμία υπέρ του. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με γκολ του Γουλφ και του Ταμπάτα. Μείως, κάποια στιγμή είχε σοφαρίσει ο Μάρκος Πάουλο στο 29. Ο Αστέρας ήταν άτυχος, έπαιζε με 10 παίκτες από το 5ο λεπτό που αποβλήθηκε ο Μπίσπο. Λαμία Βόλος 0-0. Με την Λαμία να πετάει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να μειώσει από το Βόλο, μήπως πάει εκείνη στα μπαράζ. 2-0 Ολυμπιακός με Πιναμόντου και Ήλισιτς. Πανετολικός Ατρόμητος έγινε ματσάρα 3-3. Με τον Πανετολικό να έχει κλειδώσει πλέον τη θέση του στην εξάδα από την προηγούμενη αγωνιστική. Οπότε παίζει χωρίς άγχος και προσφέρει θέαμα με Γκρίφο, Θέρι και Μουστάφι να βάζουν τα γκολ. Έλιγμαν και Ελγκαζί τα άλλα τρία για τον Ατρόμητο. ΠΑΟΚ Άρης στο ντέρμπι Θεσσαλονίκης 2-0 με 2 γκολ του Κλάσεν. Ο ΠΑΟΚ και αυτός έχει μονομοιοποιηθεί στην τρίτη θέση. Τη διεκδικεί και η ΑΕΚ δύσκολα και εκεί πέρα τα πράγματα. Ενώ η Βέρεια πέτυχε την πρώτη νίκη μετά από αρκετό καιρό και ακόμα παραμένει στο παιχνίδι της έκτης θέσης. Κέρδισε την ΑΕΚ 4-1, την διέλυσε βασικά με Chris Wood να πετυχαίνει 2 γκολ, Αχιλέρη και Φαβίλη, ενώ είχε μειώσει ο Κονατέ κάποια στιγμή για την ΑΕΚ. Οπότε, τελευταία αγωνιστική, Αστέρας, Παναθηναϊκός και Βέρεια παίζουν για μία θέση στα play-off και να διεκδικήσουν μετά και την Ευρώπη. Δύσκολα τα πράγματα για τη Βέρεια. Η ισοψηφία είναι. Η ισοβαθμία είναι υπέρ του Αστέρα Τρίπολης, οπότε έχει ένα πλεονέκτημα εκείνος. Να δούμε τι θα γίνει τελευταία αγωνιστική. Εμείς παίζουμε τον Ολυμπιακό, ντέρμπι κορυφής, και φυσικά ενδιάμεσα πρέπει να πάρουμε και την πρόκριση για το μεγάλο τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Μέχρι η τελευταία αγωνιστική λοιπόν που ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Εύκολη επικράτηση 4-0 επί του Ολυμπιακού, ο οποίος πλέον είναι στο μείον 12 από εμάς και πολύ δύσκολα να χάσουμε το πρωτάθλημα με αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας που έχουμε. Κερδίσαμε εύκολα, όπως σας είπα, με τον Σκαλβίνι να ανοίγει το σκορ, τον Αρέτσο να κάνει το 2-0, τον Κάστανος να κάνει το 3-0 από το ημίχρονο και στις καθυστερήσεις του δεύτερου ημιχρόνου να πετυχαίνει ένα ακόμα γκολ ο Τάσο Μπαγκασέτας που πέρασε ως αλλαγή στο match, και κερδίσαμε με αυτόν τον τρόπο 4-0. Ο Ολυμπιακός ήταν απογοητευτικός, ενώ έχει πολύ ωραίο ρόστερ, δεν του πήγε τίποτα καλά σε αυτό το match και πλήρωσε κυρίως ήττες που έκανε από άλλες ομάδες και όχι η συγκεκριμένη ήττα, για παράδειγμα. Θα μπορούσε δηλαδή να ήταν 66-60 η βαθμολογία και πιστεύω πως θα υπήρχε ενδιαφέρον έτσι περισσότερο κατά τη διάρκεια των play-off. Η ΑΕΚ κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης, είχε δύσκολο έργο ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος προηγήθηκε αλλά του το γύρισε με τον Γένσεν και τον Ίσακ και έτσι ο Αστέρας Τρίπολης δεν θα είναι μέσα στα play-offs. Ο Άρης κέρδισε 2-0 τον Πανετολικό, ο Ατρόμητος 2-2 με τη Βέρεια, η οποία προφανώς από τη στιγμή που κέρδισε ο Παναθηναϊκός 3-0 τη Λαμία δεν είχε πιθανότητες να μπει αυτή στα play-off. Ο Λεβαδιακός κέρδισε τον ΠΑΟΚ, έτσι η ΑΕΚ πάει στο μείον 1 από τον ΠΑΟΚ και υπάρχει ανοιχτή η μάχη εκεί πέρα για την τρίτη και τέταρτη θέση. Και φυσικά και ο Πανετολικός είναι μέσα στο παιχνίδι. Αν και νομίζω πως ο Πανετολικός περισσότερο θα μονομαχήσει με τον Παναθηναϊκό για το ποια θα είναι η ομάδα που θα βγει στην Ευρώπη. Ενώ και ο Βόλος κέρδισε 3-1 τα Γιάννενα. Πλέον η αποστολή της Λαμίας είναι ακόμα πιο δύσκολη, όπως θα δείτε εδώ πέρα. Έχουν 9 βαθμούς διαφορά. Ο Βόλος αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά το να μην χρειαστεί να υπερασπιστεί τη θέση του στην κατηγορία παρά το να πέσει απευθείας όπως η Λαμία. Ο Ταγιάννα και ο Ατρόμητος είναι στους 26-27, ο Άρης 33, ο Λεβαδιακός 36, Βέρεια 37, ο Αστέρας Τρίπολης. Νομίζω πως Λεβαδιακός, Βέρεια και Αστέρας Τρίπολης έχουν ξεκαθαρίσει το τοπίο, δεν θα έχουν πρόβλημα. Θεωρώ και ο Άρης έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, δεν θα έχει πρόβλημα, γιατί είναι μόλις 7 αγωνιστικές συγκεκριμένες, δεν είναι 10 όπως είναι στην πρώτη κατηγορία, στα play-off πρωταθλήματος δηλαδή. Ατρόμητος, Παζιάννα και Βόλος, αναλόγως πώς θα πάνε τα πράγματα τις πρώτες αγωνιστικές των play-offs, τα εντός και τα εκτός ποια θα επιλεγούν, καταλαβαίνετε. Οπότε παίζεται μεταξύ αυτών για τα μπαράζ. Η Λαμία νομίζω πως έχει ήδη υποβιβαστεί και κάνει τα σχέδιά της για την επόμενη χρονιά για τη Super League 2, πώς θα καταφέρει να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία. Οπότε το πρόγραμμα διαμορφώθηκε ως εξής. Α, ναι, ξέχασα να σας πω. Πήραμε και την πρόκριση στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος, όπου θα αντιμετωπίσουμε τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ με 3-0 επί του Πανετολικού και άλλα 2 γκολ από το πρώτο μάτς. Σύνολο 5-0 με Παπέτη, Γιαννούλη και Μπακασέτα να βρίσκουν τα γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι, στα playoffs θα ξεκινήσουμε εντός έδρας με τον ΠΑΟΚ. Έχουμε εκτός έδρας τον Πανετολικό, εντός έδρας τον Ολυμπιακό, εκτός έδρας στην ΑΕΚ και εντός έδρας στον Παναθηναϊκό για να τελειώσει ο πρώτος γύρος. Άρα, από τον πρώτο γύρο λοιπόν των play-offs, διαλέγετε 3 ματσάκια τα οποία θα παρακολουθήσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Δηλαδή, 3 από αυτές τις ομάδες, οι οποίες δεν θα τις δούμε στο δεύτερο γύρο. Στο δεύτερο γύρο θα δούμε 2 ματς και τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος προφανώς. Οπότε,
τρία ματσάκια τα οποία μου τα γράφετε από κάτω, συνεχίζετε να προτείνετε παίχτες, μιας και έρχεται καλοκαιρινή περίοδος μεταγραφική για Ευρώπη κιόλας, όπως φαίνεται. Εμείς σε αυτά εδώ τα επόμενα 10 ματς θεωρώ πως δεν θα έχουμε πρόβλημα, θα πάρουμε το πρωτάθλημα άνετα και με μεγάλη διαφορά, ίσως και με διψήφια όπως έχουμε ήδη το συν 12. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να αξιολογήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την ομάδα μας για την καινούργια χρονιά, για να δούμε ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, μιας και τα πράγματα αλλάζουν του χρόνου. Του χρόνου θα παίξουμε στην Ευρώπη για πρώτη φορά στο save, οπότε πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και μάλιστα θα παίξουμε στο Champions League, όχι απλά στην Ευρώπη. Οπότε θέλει σωστές κινήσεις, σωστές επιλογές και από το υπάρχον roster δεν είναι όλοι αναλώσιμοι. Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι μπορεί να είναι χρήσιμοι και την καινούργια χρονιά. Τους ψιλοξέρουμε ποιοι είναι. Είναι ο Βάντερβουρντ, είναι ο Παπέτ, είναι ο Σκαλβίνη, είναι ο Στεργίου ως αλλαγή, είναι ο Αλεξανδρόπουλος ως αλλαγή, είναι ο Σουρλής ως αλλαγή, ο Γκάλιξεν επίσης, είναι ο Μπακασέτας ως αλλαγή, είναι ο Μασούρας που όπως είπαμε παίζει άλλο ρόλο στην ομάδα, είναι ο Λούκα, είναι ίσως ο Αρέτσο, θα το δούμε πώς θα διαμορφωθεί όλο αυτό, γιατί είναι και φθηνός ο Αρέτσο, παίρνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να κάθεται στον πάγκο, αν φέρω τύπου Ντάκα την επόμενη χρονιά. Οπότε, όπως σας είπα, για τα ματσάκια της επόμενης, του επόμενου επεισοδίου, το οποίο είναι την Τετάρτη που μας έρχεται, πρώτος γύρος των play-offs, τρεις ομάδες από τις πέντε που συμμετέχουν και τις άλλες δύο στο δεύτερο γύρο. Οπότε, διαλέγετε, μου τα γράφετε από κάτω, περιμένω και τα σχόλιά σας για παίχτες και για την εμφάνιση της ομάδας, πώς σας φάνηκε. Μου αρέσει το feedback σας να το βλέπω σε κάθε επεισόδιο. Για περισσότερο περιεχόμενο Football Manager ξεκινάει σήμερα καινούργια σειρά στο Twitch, οπότε έλα να την παρακολουθήσεις από την αρχή του, από την αρχή της. Πολύ ενδιαφέρον σειρά με Red Bull Paris, ένα custom save το οποίο φτιάχνει μια καινούργια ομάδα της Red Bull στην Γαλλία για να παίξουμε απέναντι στην Paris Saint-Germain. Έχουμε 5 χρόνια για να τα κατακτήσουμε όλα, δηλαδή να πάρουμε το Champions League και να σπάσουμε την κυριαρχία της Paris. Όταν λέω σπάσουμε την κυριαρχία της Paris, να μην πάρει πρωτάθλημα έστω 2 χρονιές συνεχόμενες η Paris Saint-Germain. 5 χρόνια λοιπόν για να το καταφέρουμε αυτό. Νομίζω πως θα έχει ενδιαφέρον σαν save, με πολύ χρήμα, ωραίους παίχτες που θα μπορέσουμε να φέρουμε. Οπότε σας περιμένω σήμερα το απόγευμα στις 5.30 ώρα και τις υπόλοιπες ημέρες στις 6.30. Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στο Discord, το οποίο το link μπορείτε να το βρείτε στην περιγραφή. Ελάτε, τσεκάρετε και την δουλειά μου και στο Twitch. Είναι πολύ σημαντικό να με στηρίξετε και εκεί πέρα, γιατί προσωπικά εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο το live. Ξέρετε ότι είναι ωραίο το live, είναι ωραίο το live. Τα απογεύματα λέμε τα νέα μας, κάνουμε κουβεντούλα, συζητάμε, παίζουμε και το παιχνιδάκι μας, χασκογελάμε, λέμε βλακίτσες, ξέρετε, τέτοια πράγματα. Οπότε σας περιμένω και εκεί πέρα. Στην περιγραφή υπάρχουν και χρήσιμα links για γραφικά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να αναζητάτε για το παιχνίδι σας. Και όπως σας είπα, περιμένω τις αποφάσεις σας κάτω στα σχόλια για τα επόμενα μάτς του επόμενου επεισόδιο. Οπότε, μέχρι την επόμενη φορά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο μαζί μου. Ήμουν ο Άλεξ Μόρακ και γεια σας από μένα.